Πιο θετικέ από ποτέ είναι οι ενδείξει για το Δήμο Μαλεβιζίου, ο οποίο περιμένει να λάβει το πράσινο φω για τη δημοπράτηση του έργου που θα προσφέρει ολοκληρωμένη αντιπληρημική θωράκιση στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο κάνει την εμφάνισή του σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Με την αντιπλημμυρική μελέτη που είχε ξεκινήσει, είχε ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την έγκριση από το φιλόδημο την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχαμε μια χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπου να υπενθυμίσω ότι έγινε ο διαγωνισμός, ξεκίνησε το έργο, όμως ο εργολάβο ε, στη συνέχεια ε, ήρθε σε διαφωνία με το Δήμο και σταμάτησε το έργο, ε, χωρί βέβαια καμία αποζημίωση από τη μεριά του Δήμου προ τον εργολάβο. Η αναρχιδόμηση και οι ανεπαρκεί υποδομέ δημιουργούν δυσκολίε στην περιοχή. Ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δυσλειτουργική σε ορισμένα σημεία όπου μαζεύονται μεγάλε ποσότητε ομβρίων. Ενδεικτικό παράδειγμα το σημείο που ξεκινάει από το ύψος της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι και καταλήγει στην παραλία. Τα πλημμυρικά φαινόμενα δηλαδή, της περιοχής αντιμετωπίζονται με ε, την συγκεκριμένη μελέτη και θέλουμε να, να, να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα με την πλήρη ένταξη πλέον και την, μετά την αποδοχή της ε, τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε και στην δημοπράτηση του έργου έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε Ταυτόχρονα, αν είναι δυνατόν, να έχουμε τι δύο πολύ σημαντικέ δημοπρατήσει, αφενό δηλαδή την αντιπλημμυρική προστασία και αφετέρου τη δημοπράτηση για την Ελευθερία Βενιζέλου από το Ταμείο Ανάκαμψη ε, παράλληλα. Μια πιο λειτουργική και σύγχρονη λεωφόρο αραματίζεται ο Δήμο για την Ελευθερία Βενιζέλου. Ενώ σημαντικέ ήταν οι εξελίξει από τη συζήτηση που είχε ο Δήμαρχο Μενέλαος ω με το Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωση Μιχάλη Σταυριανουδάκη στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα.